Θανάση Γκαβός θα μα πει τι λεπτομέρειε. Καμία αγγλική ομάδα καταραίει το εγχείρημα, έτσι, Θανάση. Ναι, εξελίσσεται σε φιάσκο. Ε, είναι, ήταν 48 ώρε που συγκλώνησαν το ποδόσφαιρο και θα μείνουν στην ιστορία. Αλλά νομίζω θα μείνουν στην ιστορία κυρίω για αυτό που βλέπουμε και στι εικόνε. Δίπλα μου, την δύναμη των φιλάθλων. Αυτό. Ε, είναι εικόνε λοιπόν από οπαδού των συλλόγων που ήθελαν να κάνουν αυτό το, το εγχείρημα τη κλειστή Super League, οι φανέλε αυτέ που έγραφαν μπροστά, κερδίστε το στο γήπεδο και πίσω το ποδόσφαιρο για του φιλάθλου. Τι είδαμε πρώτη φορά ε, στον πρόχθεσμο αγώνα τη Λίτ με τη Λίβερπουλ, και χθε mm -hmm. στον αγώνα της Brighton, τη Brighton. Φορούσαν τη φανέλα επέκθεση Brighton με την Chelsea. Όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου χίλιο παδί τη ομάδα του Νότιου Λονδίνου, του Ρόμαν Αμπράμοβιτ, διαμαρτυρώμενοι, και λίγο πριν αρχίσει ο αγώνα έγινε γνωστό. Όχι επισήμω, ανεπισήμω, ότι η Chelsea ήταν η πρώτη ομάδα που άρχιζε τι διαδικασίε για να αποχωρήσει από αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ακολούθησε σχεδόν γρήγορα, σχεδόν αμέσω μετά, η Manchester City και αργά χθε το βράδυ είχαμε σχετικέ ανακοινώσει από τη Manchester United, από την Tottenham, mm. από τη Liverpool και την Arsenal, η οποία πολύ απλά έλεγε: Κάναμε λάθο, απολογούμαστε. Πριν από λίγα λεπτά, δε κυκλοφόρησε στο Twitter και μήνυμα του John Henry, του Αμερικανού ιδιοκτήτη τη Liverpool, ναι. ο οποίο mm -hmm. απευθυνόμενο στου φιλάθρου είπε: Σα απογοήτευσα, έκανα λάθο απολογούμε, είμαι μοναδικός υπεύθυνο. Πέρα από τους φυλάθους πρέπει να πούμε ότι πίεσαν με τον τρόπο τους και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητέ των συλλόγων. Σωστό, με τις δηλώσεις ε, τους και με τις κινήσεις τους. Ακριβώς. Ε, και βέβαια, είχαμε και την πολιτική κινητοποίηση ε, που ενίσχυσε, αν θες και το χαρτί τη UEFA. Εδώ, ο Μπόρι Τζόνσον είχε πει εχθέ σε μια συνέντευξη τύπου για την πανδημία ότι mm -hmm. αυτοί οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι πάνε να δημιουργήσουν ένα καρτέλ και ότι ο ίδιο εξετάζει νομοθετικέ λύσει, όπω το έθεσε. Mm -hmm. Συζητούσαν ακόμα και να απαγορεύονται οι βίζε εργασία για του ξένου ποδοσφαιριστέ, το, το Big Six. Τελικά, μάλλον δεν θα χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα, οι βρετανικέ εφημερίδε, και όχι μόνο, βέβαια, mm -hmm. πανηγυρίζονται. Λέγοντα ότι ήταν α, νίκη του ποδοσφαίρου ε, και ότι όλο και αυτό κατέλαβε σε ένα παιδιά. μεγάλο φάσμα για μα, του πανεπιστημίου. δεν ναι. είχα πού υποτίμησαν κατά βάση την αντίδραση την του αντίδραση κόσμου, του διότι κόσμου. πολύ απλά φαίνεται να μην έχουν την επαφή που είχαν οι ιδιοκτήτες στο παρελθόν. Γιατί οι ιδιοκτήτε πρέπει να πούμε ότι πολλοί ιδιοκτήτε στην Βρετανία μας είχε ξεφύγει αυτό, η αλήθεια είναι στα ποδοσφαιρικά, ναι. ε, είναι Αμερικανοί, όπως πολύ καλά είπε και ο Θανάσης, επιχειρήθηκε μια Αμερικανοποίηση ε... του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ναι. το, ποδόσφαιρο, το, το ποδόσφαιρο δεν είναι ίδιο άθλημα ούτε με τον μπάσκετ, Ούτε με το NFL, ούτε με τα άλλα με Το Αμερικάνικο θλήματα, ποδόσφαιρο το, το Αμερικάνικο. δεν έχει καμία σχέση, είναι άθλημα λαϊκή βάση. Και αντέδρασε ο λαό και τελειώσαν τα πράγματα. Βέβαια, βγήκαν Φιάσου λεφτά από Θανάση. αυτό. Καλημέρα. Βγήκαν λεφτά από αυτό. Το Champions League έχει κάνει μια συμφωνία για 7,5 Θα... δισεκατομμύρια Θα... πλέξ. Θα... Να σε καλά, μου. Πάμε τώρα στην Έλληνα.